θα καλημερίσω σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτό το ραδιοφωνικό κύκλο 2023-2024 τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, όπως επίσης και τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Κύριε, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Ο χρόνος δυστυχώς πιέζει τον κύριο Γκαντάτσιο. Θα μου δώσετε την δυνατότητα, κύριε Ταβερναράκη, να ακούσουμε τη δική του την άποψη, τη δική του την απάντηση σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τριαντόπουλος, και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Είναι εκείνος ο οποίος θα μας δώσει εκείνα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι όποιος θέλει να παρέμβει, διότι έχει ζητηθεί, μπορεί να το κάνει. Θα πάρει στο 281-0-398.000, έτσι ώστε να γίνει η σύνδεση αυτή την ώρα με το στούντιο του Ράδιο 984. Λοιπόν, κύριε Γκαντάτζιο, για να ξεκινήσω από εσάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουγεράκη. Συγχαρητήρια και στον κύριο Ταβερναράκη για την επανεκλογή του και καλημέρα και στους ακροατές. Κυρία Βουγεράκη, δεν είχα την τύχη να ακούσω απευθείας την απάντηση του κυρίου Υπουργού. Τη μάντεψα όμως, γιατί αυτό το μοντέλο απαντήσεων το δίνει εδώ και καιρό, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι μόνο γενικόλογα, αοριστείες, και βέβαια τι άλλο κάνει, αυτό που έκανε εξ αρχής. Ρίχνει την ευθύνη στους μηχανικούς, ότι οι μηχανικοί φταίνε για όλα και ότι που δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, το έχει πει και δημόσια, και ότι οι πολίτες φταίνε πάλι για όλα που δεν καταθέτουν σωστά τους φακέλους. Καμία ευθύνη λοιπόν της πολιτείας, δεν αναλαμβάνει κάτι και βέβαια βλέπει πάντα το ποτήρι μισοάδιο. Βλέπει πάντα πραγματικά το ποτήρι μισοάδιο. Αυτή τη στιγμή, κυρία Δουγκεράκη, μπαίνουμε σε αβαθή και χαρτογράφητα νερά. Δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά σε τίποτα ο κύριος Θεαντόπουλος. Δεν μας έχει απαντήσει. Φταίνει οι πολίτες που ο κάθε υπάλληλος του ΤΑΕΦ έχει χρεωθεί 200-250 φακέλους? Όχι βέβαια. Φταίνει οι πολίτες που είναι απλήρωτοι υπάλληλοι του ΤΑΕΦ, οι οχταμηνίτες υπάλληλοι του ΤΑΕΦ Ηρακλείου από 2 ως 10.000 ευρώ? Όχι βέβαια. Φταίνει οι πολίτες που έχουν εγκριθεί 140 άδειες? Σαφώς και όχι βέβαια. Το τιμολόγιο αγοράς έχει, η προσαρμογή των τιμών είναι σε τιμές αγοράς. Φταίει ο πολίτης για αυτό που διστάζει να μπει στη διαδικασία να φτιάξει το σπίτι του όταν το αναγνωρίζει 1.000 ευρώ τετραγωνικό και οι τιμές αγοράς είναι από 1.600 και 1.800 και πάνω? Φταίμε εμείς δηλαδή που 54 δημόσια κτίρια, κύριε Τριαντόπουλε, είναι ακόμα στο μηδέν, ή το ίδιο και με τους ναούς και 3 δημοτικά σχολεία στεγάζονται ακόμα σε κοντέινερ? Δεν φταίμε εμείς, κυρία Βουλγεράκη. Δυστυχώς υπάρχει ευθύνη της πολιτείας, η οποία σε κάθε στιγμή φροντίζει να πετάει τον μπαλάκι απέναντι. Είναι το εύκολο. Το εύκολο για να κρύβεται πίσω από τα ανικανότητα. Μα η πολιτεία, κύριε Γκαντάτσιο, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, σε όλα αυτά το που φταίτε εσείς που ρωτάτε τον κύριο Τριαντόπουλο μέσω του Ράδιο 984, φρόντισε ουσιαστικά και να βγάλει την ουρά της απ' έξω, διότι πέρασε και το νομοσχέδιο περί ιδιωτικής ασφάλισης σε όλες τις περιουσίες, σε όλα τα κτίρια, ακόμα και σε πληγήσεις περιοχές. Πρόσφατα έγινε αυτό, το θυμάστε? Ακριβώς, πριν 10 μέρες ήταν η αρχή. Είναι ο δούριος ύπος, το είχαμε πει και την άλλη φορά, να ξεκινήσει να μπει η ιδιωτική ασφάλιση έναντι των φυσικών καταστροφών στις μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 2 εκατομμύρια ευρώ. Όμως αυτές, κυρία Λουγκεράκη, οι επιχειρήσεις έχουμε πει και ξαναπεί ότι ούτως ή άλλως τα διοικητικά του συμβούλια τους υποχρεώνουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς ο κύριος Υπουργός να το κάνει και νόμο. Ήταν η αρχή για αυτό, να μπορέσει να προχωρήσει και να πάει παρακάτω και στους μικρούς και στους απλούς, σε όλους εσάς. Ακριβώς. Το συνταγματικό δικαίωμα της πολιτείας λοιπόν την ευθύνη για να προστατέψει και να ενισχύσει και να στηρίξει ένα πολίτη που δεν ήθελε, αλλά βρέθηκε στο σεισμό ή στην πλημμύρα ή στη φωτιά, αυτό λοιπόν θα δείτε το απεμπολεί και το πετάει πάλι στον πολίτη. Τελικά, κυρία Δουλγεράκη, δεν ξέρω ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας, πόσο ο πολίτης νιώθει ασφαλής, πόσο πολίτης δεν νιώθει ξεχασμένος σε αυτή την περιοχή και στην κάθε περιοχή. Να σας πω και κάτι άλλο. Ζητήσαμε σε κάποια πράγματα εδώ και καιρό την απλοποίηση των διαδικασιών, όπως επιστημονικά τότε είναι ο καθήρυνα αρμόδιος, έχει καταθέσει την πιο σοβαρή πρόταση. Κι όμως δεν
δεν τους έδωσε σημασία. Πήρε μια πρόταση και έκανε ένα μόρφωμα και προσπάθησε να δώσει 3.000 ευρώ και πρέπει να χειροκροτήσουμε εμείς ότι δίνει 3.000 ευρώ για να αποκατασταθούν σπίτια με ελαφριές ζημιές. Όμως, κυρία Δουλειεράκη, ένα απλό βάψιμο να κάνεις και ένα απλό σοβάρισμα σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών δεν φτάνουν 3.000 ευρώ με τιμολόγια. Από εκεί και πέρα, δεν έχει απαντήσει αν θα αλλάξει το τιμολόγιο αγοράς. Δεν έχει απαντήσει στο μείζον θέμα τι θα γίνει με τις τράπεζες που δεν δίνουν το 20%. Δεν έχει απαντήσει. Μέσα στη Βουλή είπε ότι ναι, το γνωρίζω το θέμα. Να σας πω και κάτι άλλο. Παρόλο που το κράτος επιχορηγεί το επιτόκιο, παρόλο που παρέχει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δεν προχωράει η στήριξη από τις τράπεζες. Το τραπεζικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο κ. Στριαντόπουλος μέσα στη Βουλή. Η απάντηση 3 Τετάρτου 24 στον κύριο Λαμπρούλη. Το ξέρει. Όπως ξέρει και το ότι οι άνθρωποι μένουν σε κίτρινα σπίτια. Και αυτό το ξέρει. Και το παραδέχτηκε ότι είναι επικίνδυνο. Και τι έκανε, παρακαλεί το Δήμο να βρει λύση. Παρακαλεί τους πολίτες να μην μένουν σε κίτρινα σπίτια. Μα αυτό ξέρω να το κάνω κι εγώ. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας και ποιος θα την αναλάβει αν κάτι γίνει αύριο μεθαύριο. Με ευχολόγια. Όχι βέβαια, δεν λύνονται προβλήματα, ούτε λένε ένα συγγνώμη με αν γίνει κάτι σοβαρό, όπως είδαμε ένα θύμα στο σεισμό του 21. Δυστυχώς βλέπω συνέχεια ένα μόνιμο μοτίβο της πολιτείας και της κυβέρνησης να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες, να μην θέλει να δει την πραγματικότητα, να την κρύβει κάτω από το χαλί. Ξέρετε, κυρία Βουλγεράκη, δεν προλαβαίνουμε να το δημοσιοποιήσουμε. Χθες όμως μας ήρθαν καταγγελίες από το Σύλλογο των υπαλλήλων των ΤΑΕΦ πανελλαδικά. Αν δείτε τι γίνεται, θα καταλάβετε γιατί δεν προχωράνε τα πράγματα. Οι άνθρωποι προσπαθούν, οι άνθρωποι αγωνίζονται, όμως δεν γίνεται να είναι ο σάκος του Μποξ, του Τριαντόπουλου και του κάθε Τριαντόπουλου. Τους κοστούν δεδουλευμένα από 2-10.000 ευρώ. Ναι. Ναι, σε οχταμηνίτες υπαλλήλους. Το ίδιο και οι καταγγελίες από το τμήμα των Χανίων, που είπε ότι θα ενισχύσει την κατάσταση του Καρχωρίου. Μιλάει ότι όλα τα τμήματα στην Ελλάδα δεν είναι ανενεργά. Όλα τα τμήματα δεν κάθονται. Έχουν και τις δικές τους δουλειές και τις δικές τους εκκρεμότητες. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι δεν υπάρχει ένα οργανόγραμμα, δεν υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα, δεν υπάρχει ένα deadline να πει ότι εκεί θα τελειώσουμε, εκεί θα σταματήσουμε και εκεί θα προλάβει αυτή η περιοχή. Μάλιστα. Να ανασυγκροτηθεί και να αναζωογονηθεί. Σας ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Εάν έχετε τη δυνατότητα να μείνετε στη γραμμή, μείνετε. Παρακαλώ, κύριε Ταβερναράκη, σας δίνω το λόγο. Αν, κύριε Γκαντάτσιο, πρέπει να αποχωρήσετε γιατί έχετε κάποιες υποχρεώσεις, να μας το πείτε για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα μείνετε στη γραμμή. Θα μείνω. Ωραία. Κύριε Ταβερναράκη, σας ακούω. Λοιπόν, να σας καλημερίσω κι εγώ λοιπόν. Και τον κύριο Κατάτσο βεβαίως ήταν καταγιστικός, νομίζω ότι τα είπε όλα. Ομολογουμένως εχθές το βράδυ είχαμε διοικούσα και εμείς, όπου συζητήσαμε το θέμα και σε σχέση με την απάντηση την οποία έδωσε στον βουλευτή Ηρακλής, στον κύριο Μαμουλάκη, με τα ερωτήματα που είχε κατατεθεί, αλλά είχαμε και δεκάδες καταγγελίες από συναδέλφους μηχανικούς όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά μέσα στην υπηρεσία σε σχέση με αυτά τα οποία είπε και ο κ. Στριαντόπουλος, βέβαια, το ότι φταίνε οι μηχανικοί. Ναι, άμα δεν έχετε μία-δύο υποθέσεις, αλλά έχει ο καθένας από εσάς από 70, σαφέστατα υπάρχει χρόνος. Αυτά λέει ο κ. Στριαντόπουλος. Δηλαδή. Αυτά λέει ο κ. Στριαντόπουλος. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δυστυχώς, για τον κ. Στριαντόπουλο. Και δυστυχώς για τους πολίτες, οι οποίοι τελικά ρίχνουν τις ευθύνες στους μηχανικούς και φυσικά εκτίθεται η μηχανική. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κ. Στριαντόπουλος είναι ότι παρά το ότι του έχουμε καταθέσει απλοποίηση των διαδικασιών για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή και των μηχανικών και των πολιτών οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την καταστροφή, οι οποίοι ζουν, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά, το οποίο το έχουμε διαπιστώσει και σε κίτρινα κτίρια, και τους παρακαλεί μάλιστα να μην μένουν, που μένουν στα κοντέινερ 3 χρόνια μετά το σεισμό, χωρίς να αναλαμβάνει τις ευθύνες της πολιτείας, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, τόσο όσον αφορά την όλη αρχιτεκτονική του πράγματος, διότι εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα, ότι έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν λειτουργεί.
Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κ. Στριαντόπουλος. Δεν μπορεί να μας λέει ότι έχουν κατατεθεί 2.670 αιτήσεις, έχουν ελεγχθεί 2.300 τρία χρόνια μετά και έχουν εκδοθεί 147 άδειες. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το παραδέχεται κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος σε μια υπηρεσία και να λέει ότι ναι, έχουν εκδοθεί μόνο τόσες ή δεν έχουν αποκατασταθεί τα σφύρια διότι φταίνε οι μηχανικοί και φταίνε και οι πολίτες γιατί δεν φέρνουν τα δικαιολογητικά. Ξέρετε τι ήρθαν και μας είπανε μέσα στην υπηρεσία, έχουν μια ολόκληρη λίστα με προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι και αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι σε ένα πολεοδομικό το οποίο είναι της δεκαετίας του 60. Έχετε πάει στην υπηρεσία να δείτε μέσα, πέρα από τη κτηριακή εγκατάσταση, την οποία λένε κάθε μέρα ότι θα φύγουν μέχρι τον Αύγουστο, λέει θα φύγουν και θα βρουν μια εγκατάσταση η οποία θα είναι καλύτερη. Εάν μπείτε μέσα, οι φάκελοι είναι μέσα σε κλούβες, στους διαδρόμους. Ψάχνουν ένα φάκελο, χάνονται οι φάκελοι. Είμαστε σε μια διαδικασία δηλαδή, η οποία είναι δεκαετίας του 60, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μας προσβάλλει σαν μηχανικούς και προσβάλλει και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί πέρα. Καταθέτουν ένα φάκελο μετά από ένα χρόνο, στέλνει η πρώτη ειδοποίηση βέβαια την οποία στέλνουν, είναι το κλασικό. Στέλνουν μια ειδοποίηση γι' αυτό και φεύγουν αμέσως. Μέσα σε 20 μέρες ελέγχεται ο φάκελος, αυτή την εντολή έχουν εκδοθεί, ο οποίος ελέγχεται ο φάκελος, ο οποίος ξεκινάει με ένα φύλλο ελέγχου, το οποίο είναι στάνταρ για όλους. Και ξεκινάει και τσεκάρει ό,τι βρει μπροστά ο κάθε υπάλληλος για να φύγει ο φάκελος από τους 250 φακέλους που έχει. Όταν φύγει λοιπόν ο φάκελος και έρθει στη συνέχεια το φύλλο ελέγχου και έρθει στη συνέχεια ο μηχανικός για να καταθέσει το φάκελο, για να καταθέσει πραγματικά τα δικαιολογητικά, το ξέρετε ότι ζητούν μόνο για να κατατεθεί να υπάρχει εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη. Ότι δεν μπορεί ο μηχανικός να καταθέσει τα δικαιολογητικά αν δεν έχει εξουσιοδότηση από έναν άνθρωπο που είναι 80 ετών ή 70 ετών, πρέπει να τον στείλει να υπογράψει εξουσιοδότηση για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά. Αυτό είναι καινούριο. Προθέσεις το βγάλανε. Κάθε μέρα αλλάζουν πράγματα. Έχουν επιστραφεί υπεύθυνες δηλώσεις επειδή λείπει ένα «Ι», ένα διαζευτικό. Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία... Οπότε ακριβώς. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία δημιουργεί το ένα πρόβλημα πάνω στο άλλο. Και σας ξαναλέω, δεν φταίνε οι μηχανικοί για την όλη διαδικασία. Καταθέσαμε, το λέμε συνέχεια, καταθέσαμε απλοποίηση των διαδικασιών. Δεν μπορεί ο μηχανικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να φτιάξει μια δεκαόροφη οικοδομή, για να φτιάξει μια γέφυρα, για να φτιάξει ένα μεγάλο δημόσιο έργο, για να φτιάξει να κάνει μια μελέτη, για να έχει ένα εξοικονομό το οποίο το κάνει υπεύθυνο στο γραφείο του με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος το εκτελεί, το πιστοποιεί και είναι αξία 40.000 ευρώ. Δεν μπορεί να μην. Μπορεί να μπει η πολιτεία αυτή τη στιγμή σε μια απλοποίηση διαδικασιών όπως το έχουμε πει για τα πράσινα κτίρια χωρίς ζημιές στο φέροντα οργανισμό που έτσι δεν έχουν τα πράσινα κτίρια. Μέχρι 8.000 ευρώ να μπορεί ο ιδιοκτήτης πραγματικά να αξιοποιήσει αυτό το ποσό και να φτιάξει το σπίτι του όταν έχει ελαφριές ζημιές. Μόνο πήρε την πρόταση τη δικιά μας, την έκανε 3.000 ευρώ με το ΦΠΑ και λέει ελάτε να κλείσει το φάκελο και μάλιστα και χωρίς μηχανικό, χωρίς άδεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την προχειρότητα που αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είπαμε ότι το 80% ήρθαν συνάδελφοι οι οποίοι μας είπαν έχουν καταθέσει 10 φακέλους. Οι 8, οι 6 είναι πράσινα κτίρια. Οι 2 είναι κίτρινα χωρίς τις ζημιές στο φέροντα οργανισμό. Και οι 2 έχουν ζημιές, το 20% έχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό. Ούτε μία άδεια δεν έχω πάρει. Ένα πράσινο μου δώσανε πριν από 15 μέρες. Ένα πράσινο κτίριο, το οποίο έχω καταθέσει 2,5 χρόνια το φάκελο. Οι φάκελοι οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα, οι οποίοι υποτίθεται ότι κατατέθηκαν από τους πρώτους φακέλους πριν να δημιουργηθεί το τμήμα εδώ στο Ηράκλειο, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχει κανένα φάκελο. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι τώρα να σας πω με το σταθερό τηλέφωνο. Θα προτιμούσα τη σύνδεση με το κινητό. Μας κάνει με αρκετές διακοπές και ταλαιπωρούμε και τον κόσμο. Αλήθεια σας το λέω. Αλλά νομίζω. Και αν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε, να το κάνουμε, κλείστε το κινητό σας, το σταθερό τηλέφωνο και να σας πάρουμε στο κινητό, κύριε Ταβερναράκη. Μπάσα και έτσι και τα αυτιά μας ακούνε πολύ πολύ καλύτερα και σας ευχαριστώ για την βοήθεια. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, για να πω την αλήθεια, κύριε Γκαντάτσιο, όλα αυτά τα οποία λέει ο Κύρνιος Ταβερναράκης, μάλλον θα πρέπει να δοθούν ως απάντηση και να αποσταλούν στον υφυπουργό, ο οποίος.
κουνάει για άλλη μια φορά το δάχτυλο. Θα μου πείτε, υφυπουργός είναι, σε μια πολιτική θέση είναι, προασπίζει τη δική του την πολιτική τη θέση, αλλά λέει ότι πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες που εύκολα δυστυχώς αναδύονται μετά από μια φυσική καταστροφή, πρέπει να αποτυπώσουμε την κατάσταση με αριθμούς, αλλά δυστυχώς είναι λανθασμένοι και οι αριθμοί οι οποίοι δίδει με βάση αυτά τα οποία λέτε εσείς και με βάση αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σταυρυναράκης. Κύριε Γκαντάτσιο, τουλάχιστον με την κοινή λογική αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Κυρία Δουλγεράκη, κοιτάξτε λίγο. Εμείς δεν λέμε ψέματα. Ψέματα αυτή τη στιγμή λέει δια των μικροφώνων της Βουλής ο κύριος Υπουργός. Εμείς προκαλούμε τον κύριο Υπουργό, αν κατέβει κάτω και όποτε κατέβει, όχι να έρθει να δει δύο-τρεις επιλεκτικά ανθρώπους και το σύλλογο μέσα, να έρθει να ακούσει πολίτες επί τόπου, να δούμε. Θα τολμήσει να απαντήσει στον πολίτη που έχει καταθέσει 2 και 2,5 χρόνια το φάκελό του? Θα τολμήσει να πει σε εμάς που έχουμε 160 αριθμούς πρωτοκόλλου χωρίς ιδιοκτησιακά, γιατί δεν έχουν προχωρήσει και έχουν βαλτώσει φάκελοι και μερικοί δεν ξέρουν και πού βρίσκονται? Θα τολμήσει να μας απαντήσει ο Υπουργός γιατί όλα αυτά γίνονται και κατηγορεί τους απλούς πολίτες? Θα μπορέσει να του δει κατάματα? Όταν λέμε για ελλείψεις δικαιολογητικών στοιχείων που λέει ο κ. Στεαντόπουλος, μπορεί να είναι ένα IBAN, το οποίο ζητούσαν μέχρι και πρόσφατα βεβαίωση, βεβαίωση λογαριασμού από το δικαιούχο. Τόσο καιρό ήταν και μόνο η φωτοτυπία του απλού βιβλιαρίου. Αν καταθέσει ένα φάκελο τον Οκτώβριο του 2021 ή του 2022, έτσι, και ελεγχθεί ένα χρόνο μετά, σου ζητάνε όλα τα δικαιολογητικά ότι έχουν ελείψει από το υποθηκό φυλάκιο. Δυστυχώς, αυτό είναι όταν λέμε γραφειοκρατία. Αυτά είναι που λέει η ελλείψη. Λοιπόν, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, ότι είναι 90% των φακέλων με ελλείψεις. Δεν ισχύει αυτό. Έχουμε αγαστή συνεργασία με τα υποθηκοφυλάκια και μας έχουν πει ότι όλοι οι πολίτες έχουν σπεύσει και έχουν λύσει τα ιδιοκτησιακά και τα κληρονομικά. Είναι η εύκολη ρετσινιά στον πολίτη και η εύκολη ρετσινιά στο μηχανικό που θέλει να κάνει τη δουλειά του. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Σε αυτό το τελεία και παύλα, πριν βάλετε το τελεία και παύλα, όταν λέτε ότι προκαλούμε τον κύριο Τριαντόπουλο να έρθει και να μιλήσει μαζί μας και όχι επιλεκτικά να δει ένα και δύο άτομα, αλλά να ακούσει τα προβλήματα που υπάρχουν, να γίνει μια ευρεία σύσκεψη και αν όχι ευρεία σύσκεψη, να πάει σε υπηρεσίες, να πάει και σε υποθηκοφυλάκια, να ρωτήσει κτηματολόγιο και όλα τα υπόλοιπα και να δει ότι εμείς έχουμε επιλύσει τέτοιου είδους θέματα. Νομίζω ότι αυτή η μεγαλύτερη πρόκληση-πρόσκληση θα ήταν για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχει στείλει την επιστολή και ζητάει τη συνάντηση μαζί του η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Κεγκέρογλου, να καλέσει τον Υπουργό και να παρατεθούν αυτά τα στοιχεία και σε αυτή τη συνάντηση να είσαστε και εσείς, να είναι και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Εγώ σας ευχαριστώ για τη βοήθεια, κύριε Ταβερναράκη, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που το αφήσατε. Έλεγα στον κύριο Γκαντάτσιο ότι εκμεταλλευόμενοι αυτό το χρόνο που και ο Παντελής ήθελε για να επικοινωνήσει μαζί σας, ότι ξέρετε, μάλλον αυτά τα στοιχεία που παραθέτετε πρέπει να δοθούν ως απάντηση και να αποσταλούν στον κύριο Τριαντόπουλο, όπως επίσης και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εμείς ετοιμάσαμε, σας είπα, κάναμε μια εκτενή συζήτηση εχθές με πολλούς συναδέλφους οι οποίοι παρέμβηκαν στη Διοικητική Επιτροπή, όπου καταθέθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία περιέγραψε ο κ. Γκαντάτσιος, που σας είπα και εγώ, που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοι στην υπηρεσία. Είναι λοιπόν δεδομένο ακόμη και τα προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται εκεί πέρα, οι οποίοι είναι αφύρωτοι, οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν στις επιλέξεις, ακόμη και η διευθύντρια, κυρία Δουλγεράκη, η διευθύντρια, η οποία είναι μια πολύ αξιόλογη συνάδελφος, η οποία κατεβαίνει μία φορά με δύο φορές για μία εβδομάδα το μήνα, η οποία κατεβαίνει για μία εβδομάδα για να χρεώσει τα έγγραφα τα οποία έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι. Και η οποία πλέον έχει να κατεβεί πάνω από ένα μήνα, διότι δεν τις γυναίκες χρωστάνε, τις συναδέλφες τις χρωστάνε οδηπορικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μία κατάσταση, μία δυσχέρεια, στην οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή πέρα από όσα είπαμε για το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό όμως που δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ και πραγματικά φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια είναι γιατί η πολιτεία ως έχει υποχρέωση δεν αντιλαμβάνεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ή προσπαθεί να υποστηρίξει ότι λειτουργεί, ότι δεν λειτουργεί, ότι θα πρέπει να το αλλάξει. Λέει βέβαια μέσα και στη δήλωσή του, αν θα παρατηρήσετε, ότι είναι σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο για την απλοποίηση των διαδικασιών και να μπορέσει για όλη την Ελλάδα να αλλάξει το θέμα της αρρωγής, όμως δεν προχωράει σε καμία περίπτωση. Μας το λέει εδώ και 2 χρόνια.
όταν του έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα την νομοθετική ρύθμιση, έχει συμφωνήσει ο πρόεδρος του τεχνικού μελητηρίου για να ανοίξει το σύστημα από το ΙΑΔΙΑΣ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον από τους 6-7-8 χιλιάδες φακέλους που περιμένουμε, τουλάχιστον το 80% των φακέλων να απεμπλακούν μέσα σε 2 μήνες και να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους. Δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνεται. Και αυτό είναι το οποίο το φωνάζουμε και το λέμε και το ξαναλέμε. Με λίγα δικαιολογητικά, με κάποια δικαιολογητικά τα οποία βέβαια προφανώς θα διασφαλίζουν το δημόσιο χρήμα το οποίο θα δοθεί, προφανώς θα διασφαλίζουν την αποκατάσταση και προφανώς θα αναπεστοποιείται η αποκατάσταση των κτηρίων. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν προχωράει η πολιτεία σε αυτή τη διαδικασία. Είναι προφανές ότι ή υπάρχει έλλειψη χρημάτων ή δεν υπάρχει η πολιτική βούληση. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω όταν λέει ο κύριος Θεαντόπουλος ότι δόθηκαν, ότι έχουμε σκοπό να δώσουμε 300 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση μαζί με τα δημόσια κτίρια και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, αφήστε το τώρα. Κοιτάξτε, για το υπάρχουν χρήματα, υπάρχει πολιτική βούληση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα μείνω και στις τελευταίες αναφορές από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, σε ανακοινώσεις του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, και θα πάω στον κύριο Γκαντάτσιο για να δώσω την απάντηση έτσι, κύριε Ταβερναράκη, διότι ο κύριος Τριαντόπουλος συχνά εξαγγέλει επίσης πράγματα μέσα από τις απαντήσεις που δίνει, τουλάχιστον και για την δική μας την περιοχή και για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και για άλλες σεισμόπληκτες περιοχές. Αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε, κύριε Γκαντάτσιο, τι μας έλεγε πρόσφατα ο σεισμόπληκτος ο κύριος Νέγρης από τη Σάμο, τι εσείς επισημαίνετε με τα ίδια προβλήματα περί αρρωγής κλπ. Και τη δυστοκία που υπάρχει σε άλλες περιοχές. Απλά δεν είναι τόσο οργανωμένοι για να βγαίνουν στην δημοσιότητα όλα αυτά, που είναι ο Εύρος, που είναι η Ρόδος, που είναι η Θεσσαλία, ό,τι και να λένε. Έτσι ακριβώς, κυρία Βουλγεράκη, η αρρωγή, αυτό το σχήμα που θέλει να πούνε ότι πέτυχε, είναι το πλέον αποτυχημένο, είναι διάτρητο από όλες τις πλευρές. Προχτές μου είπε κάποιος πολίτης ότι έχει καταθέσει για επιδότηση ενοικίου αίτηση θεραπείας εδώ και ένα χρόνο και του ήρθε απάντηση χτες, προχτές. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι 160 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί. Υπάρχουν και απλήρωτες περιπτώσεις επιδότησης ενοικίου, πολλές. Δεν δουλεύει το σύστημα και βέβαια δυστυχώς δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Και όμως δεν θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά αυτή τη στιγμή πολίτες ταλαιπωρούνται, πολίτες μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια, δεν μένει ο κ. Θεαντόπουλος με την οικογένειά του, πολίτες και μαθητές είναι σε κοντέινερ, μπάζα και αμύαντι, όπως είχετε σημάνει και τότε, υπάρχει ακόμα στις γειτονιές, και είπε κάτι για τις καταδαφείς, ότι είναι 600 περίπου σπίτια που εκδόθηκαν ΠΑΕΚ και λιγότερο από 50% έχουν πάρει βεβαίωση, δεν θυμάμαι πώς την είπε, ότι θα κατεδαφιστεί. Μόνο για τα 295 από αυτά, μόνο για τα 295 από αυτά έχει κατατεθεί αίτηση για βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου, ποσοστό μικρότερο από το 50%. Μια απλή αίτηση είναι, χωρίς να χρειάζεται μηχανικό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και αυτοί που έκαναν δηλαδή τα 290... Ένας-ένας για να σας ακούμε. Όχι, τα σπίτια είναι τα σπίτια. Και αυτοί που έχουν κάνει αυτή την αίτηση που είπε ο κ. Θεαντόπουλος, τα σπίτια είναι ακόμα όρθια. Τα κόκκινα επικίνδυνα σπίτια είναι ακόμα όρθια. Και μάλιστα στο κέντρο του Αργαλοχωρίου, σε χώρους όπου περνάνε μαθητές, σε χώρους όπου συνταξιούχοι πηγαίνουν σε φαρμακεία, σε ιατρία, σε μικροβιολογικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αν ο κ. Θεαντόπουλος κρύβεται πίσω από ένα μικρόφωνο της Βουλής και μιλάει με νούμερα που τον βολεύουν, ας έρθει να περπατήσει στο Αργαλοχώρι. Ας έρθει να ανοίξει μια αίθουσα να μιλήσει με πολίτες. Αν τολμήσει. Και τότε θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Αν λέμε εμείς την αλήθεια ή αν η πραγματικότητα και τα νούμερα είναι αληθινά, αυτά που μας λέει από το ασφαλές βήμα της Βουλής. Κύριε Ταβερναράκη, γιατί δεν σας ακούσαμε, παρακαλώ, πείτε εσείς το τελευταίο. Ναι, να σας πω λοιπόν το τελευταίο καταρχήν, ότι δεν ισχύει αυτό το ότι δεν χρειάζεται μηχανικός, ώστε να κατατεθούν τα πρωτόκολλα, να εκδοθούν τα πρωτόκολλα της κατεδάφισης. Είναι προφανές ότι χωρίς τοπογραφικό, χωρίς θέση του ακινήτου, μαζί με το διοκτησιακό καθεστώς, ώστε να καθοριστεί και ο δικαιούχος, δεν μπορεί να προχωρήσει καμία κατεδάφιση. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ότι δεν χρειάζεται μηχανικός. Κατά δήλωσή του είπε ότι δεν χρειάζεται μηχανικός. Έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβετε πώς διακινούνται κάποια πράγματα τα οποία τελικά δεν ισχύουν.
Πάντως, αυτό που έχω να πω για να μπορέσουμε έτσι, να δώσουμε τη μια εικόνα και στους ακροατές σας είναι ότι δυστυχώς αυτό που λέει και που το λέει συνέχεια ο κ. Στρατόπουλος από την πρώτη μέρα που κατέβηκε εδώ στην Κρήτη, στην πρώτη σύσκεψη, ότι δεν είναι εκατοστάριο, ότι είναι μαραθώνιος. Δυστυχώς δεν είναι μαραθώνιος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ορειβασία στον Όλυμπο, όπου δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ. Δυστυχώς δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ. Και αυτό που είχε πει και η κυρία Κρεάκη, αν θυμάστε, κυρία Δουλγεράκη, ότι αυτό θα κρατήσει 10 χρόνια, είναι μάλλον στόχος της κυβέρνησης. Ότι να κρατήσει 10 χρόνια. Εγώ θα σας πάω με μια κουβέντα πολύ πριν από αυτό το οποίο είχε πει η κυρία Κλεάνθη. Κρατάω ότι δεν είναι σαφέστατα εκατοστάρι, είναι σκοπός και αυτό που είπατε ότι είναι ορειβασία στον Όλυμπο. Θα σας πάω σε αυτό το οποίο είχε πει στην αρχή, το θυμάστε και οι δυο σας πάρα πολύ καλά, το υπενθυμίζω στον κόσμο, ο Μάρκος ο Κουκολάκης. Ότι στο τέλος, να μου το θυμάστε, με αυτά που λέγονται και γίνονται, και το είχε πει από την αρχή, θα καταθέτουμε αιτήσεις ή θα υποβάλουμε φακέλους στο τέλος στον Άγιο Πέτρο. Σας λέει τίποτα αυτό, το θυμάστε? Ακριβώς το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα θα σας πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πεθάνει οι ιδιοκτήτες και αυτή τη στιγμή αναγκάζονται οι συνάδελφοι μηχανικοί να προσπαθούν να επαναφέρουν το φάκελο από την αρχή, διότι πεθαίνει ο ιδιοκτήτης, διότι δεν προβλέπεται, εάν πεθάνει ο ιδιοκτήτης, πώς θα γίνει η αλλαγή στον επόμενο δικαιώμα. Αντιλαμβάνεστε σε τι δικαιώνα μπαίνουμε. Είναι γνωστός από την αρχή. Κύριε Ταβερναράκη, κύριε Γκαντάτσιο, σε αυτή την τελευταία, γι' αυτό το ραδιοφωνικό κύκλο εκπομπή, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συνεργασία μας μέχρι σήμερα. Εύχομαι να είμαστε όλοι μας καλά. Καλό καλοκαίρι εύχομαι και στους δύο και σε όλους εκείνους οι οποίοι μας ακούν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.